Καλώς ήρθατε στο Join Future. Αυτό είναι ένα book review για το βιβλίο Άγιοι δίπλα μας του Χριστόδουλου Μίθα. <Κιλίδη> Πάμε να δούμε λίγο το βιβλίο. Άγιοι δίπλα μας. Λοιπόν, ένα βιβλίο που δεν θα το έπαιρνα αν δεν έβλεπα το χαμό που είχε γίνει στο facebook. Ε, είδα από τις εκδόσεις εμπλώ μια δημοσίευση, λέω και okay, οι Άγιοι δίπλα μας, εντάξει, okay. και από κάτω στα σχόλια κράζανε και γιατί γράφετε ιστορίες ανθρώπων και ο κόσμος έρχεται και σας τα λέει, και... δηλαδή ένα πράγμα απίστευτο, λέω και okay, κάτι παίζει, προφανώς για να κράζουνε έχει χτυπήσει φλέβα, κάτι καλό υπάρχει εδώ πέρα μέσα. Και δεν έκανα λάθος, όντως παιδιά το βιβλίο είναι τέλειο, είναι πραγματικά ένα αριστούργημα. Ένα θαύμα τη γραφή, θα έλεγα. Όχι πλάκα κάνοντα, δεν είναι θαύμα τη γραφή. Υπερβολέ. Είναι ένα πάρα 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 πολύ καλό βιβλίο, το οποίο είναι ωφέλιμο, το οποίο σε βοηθάει ψυχικά, το οποίο σε βοηθάει να καταλάβει ότι ρε παιδί μου, όλα αυτά που ζεις και βιώνει και δυσκολεύεσαι, θα σε βοηθήσουν να φτάσει κάπου, από όλε αυτέ τι δυσκολίε θα καταφέρει να γαλουχηθεί, να φτάσει σε ένα καλύτερο πνευματικό επίπεδο, ένα βιβλίο που παρουσιάζει κάποιους ανθρώπους που είναι δίπλα μας και μπορεί να μην τους αναγνωρίζουμε γιατί μέσα στην καθημερινότητά μας, μέσα στον τρόπο που μεγαλώνουμε μαζί, μέσα στον χρόνο, λέμε έλα μωρέ αυτό σιγά. Κι όμως αυτός ο άνθρωπος μέσα από τη ζωή του, μέσα από τον τρόπο που στέκεται, που παρίσταται, που αντιμετωπίζει τα πράγματα, μπορεί να έχει γίνει Άγιος. Πόσες φορές δεν έχουμε πει ότι... Αυτό με τι δυσκολίε που περνάει, θα γιάσει. Είναι και έκφραση κιόλα. Λέμε: Πώ, πω, πω, θα γιάσει αυτό στο τέλο. Ναι, γιατί από τι δυσκολίε και όλα αυτά τα βιώματα που ζει και περνάει με την οικογένειά του, είτε είναι αρρώστιε, είτε είναι ε, ατυχήματα, είτε είναι μεταβάσει. Τέλο πάντων, δεν θέλω να πω πολλά για το βιβλίο, για να μην φανερωθείτε ότι γίνεται και κάνω spoil πολύ μεγάλο. Εντάξει, πέτρο να φτάνει σε κάποιο τέτοιο επίπεδο το οποίο θεωρείται αγιοσύνη. Και γιατί όχι, Δεν μπορούμε να θεωρούμε ότι σε όλο τον πλανήτη Γη θα σωθούν μόνο μερικοί άνθρωποι, οι οποίοι με την προσευχή τους κατάφεραν και απέκτησαν παραπάνω δυνάμει και μπόρεσαν και θαυματούργησαν και είχαν. Το χάρισμα της προ... προόρασης, το χάρισμα του να ε, καταλαβαίνουν πράγματα, το χάρισμα του να μπορούν να ε, θεραπεύουν. Δεν, δεν, δεν νομίζω ότι θα σωθούν μόνο αυτοί πλέον σε αυτή τη, τον πλανήτη γη γιατί αυτοί ήταν ελάχιστοι που, που φτάσαν να, να έχουν τόσο μεγάλο πνευματικό επίπεδο και να Γίνουν Άγιοι και ο κόσμο να, να πηγαίνει, να προστρέχει σε αυτού για βοήθεια. Προφανώ και υπάρχουν και άλλοι καθημερινοί που είναι δίπλα μα, οι οποίοι μπορεί να μην έχουν αποκτήσει αυτά τα χαρίσματα ή να μην έχουν αποκτήσει αυτή τη φόντιση, αλλά με αυτόν τον τρόπο που ζουν και με το να αντιστέκονται και με το να μην υποχωρούν στι σιρήνε που κυκλοφορούν και υπάρχουν και χτυπάνε συνέχεια όλου του ανθρώπου, το να έχουν μια στάση ζωή διαφορετική από τον πολύ κόσμο, αυτοί οι άνθρωποι αγιάσανε. Έτσι δεν είναι. Σύμφωνα τουλάχιστον με τον κύριο, με τον Πάτερ, γιατί είναι Πάτερ, θα πούμε και λίγα λόγια για το συγγραφέα. Ο Χριστόδουλος Μπίθας είναι αυτός εδώ πέρα ο Πάτερ. είναι, έχει γεννηθεί στη Νέα Σμύρνη και διακονεί στον Ιερό Ναό ε, ταξιαρχών του Μοσχάτου. Στην Αθήνα βρίσκεται λοιπόν αυτός ο Πάτερ. Έχει σπουδάσει εκτός των άλλων και κινηματογράφο και φωτογραφία που μου έκανε τρομερή εντύπωση. Αυτό μπράβο στον Πάτερ που έχει ασχοληθεί και με αυτά. Ε, ήταν διευθυντή παραγωγής στον κινηματογράφο, χειροτονήθηκε το 1996. Ε, αυτά. Και είναι αυτός ο Πάτερ εδώ που έχει γράψει το βιβλίο. Έχει γράψει και άλλα βιβλία. Ε, Τα οποία θα πάρω μερικά γιατί μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το βιβλίο. Ε, το θαύμα σκέφτομαι να πάρω πάλι. Α, το βιβλίο είναι από τι εκδόσει εμπλό, δεν το είπα αυτό, είδε να. Είναι από τι εκδόσει εμπλό και κυκλοφορεί και άλλο βιβλίο του με τίτλο Το Θαύμα, πάλι είναι από τι εκδόσει εμπλό. Και το Ρωμιοσύνη Μαγειρεύματα μου έκανε τρομερή εντύπωση. Αυτό είναι από τι εκδόσει άθο. Οπότε θα πάρω κι άλλα από το συγκεκριμένο συγγραφέα. Μου άρεσε πάρα πολύ ο τρόπο γραφή και μου άρεσαν πάρα πολύ και τα παραδείγματα που ανέφερε. Πάμε να πούμε λοιπόν λίγα πράγματα για το βιβλίο, για το περιεχόμενό του. χωρίς να κάνω μεγάλο spoil γιατί... και να γίνει και πολύ μεγάλο το βίντεο, γιατί μου άρεσαν πάρα πολύ αυτά που διάβασα και δεν θέλω τώρα να τα ε, αναφέρω όλα. Λοιπόν, το βιβλίο, λοιπόν, περιέχει ιστορίες ανθρώπων, καθημερινών ανθρώπων και πώς αυτοί τι διαχειρίστηκαν έτσι ώστε να μπορέσουν να προσφέρουν στον κόσμο ε, θετικότητα και αγάπη από το να λειτουργούν αρνητικά και να εκδικητικά και να σπείρουν την κακία και το, το σκοτάδι. Ε, οι ιστορίες των ανθρώπων αυτών είναι απολαυστικότατε, είναι ιστορίε οι οποίε. Ε, συγκινούν, ε, ιστορίες οι οποίες εμπνέουν, ιστορίες οι οποίες τις σκέφτεσαι μετά και λες ε, πώς το αντιμετώπισες έτσι βρε παιδί μου, μπράβο του, δηλαδή Scroll. και ιστορίε που, σου κάνουν τρομερή εντύπωση. Που λε, μα είναι δυνατό να ζούσε όλα αυτά, να τραβούσε όλα αυτά και παρόλα αυτά να βρει και το κουράγιο και να φύγει από όλη αυτή την κατάσταση. άτομα τα οποία είχαν ψυχολογικά προβλήματα και κατάφεραν να αντιμετωπίσουν όλη αυτή την ζωφερή αρρώστια και να μπορέσουν να βγουν από αυτό το τέλμα και να μπορέσουν να φτάσουν σε ένα επίπεδο στο οποίο η ζωή του τώρα πλέον είναι αξιοπρεπής. Ε, κάποια πράγματα τα οποία σε εμπνέουν, σε ζωοποιούν, σε κάνουν νιώθει νιώθεις καλύτερα, ε, κάποια πράγματα που σε καθοδηγούν αλλά με παραδείγματα, κάποια πράγματα που είναι φωτεινά φανάρια που μπορούν να σου δείξουν το δρόμο για μια καλύτερη και ευτυχέστερη ζωή ώστε να φτάσει στο ευζή. Ε, είναι κάποια πράγματα ανθρώπων σαν και εμά. Το μεταξύ, το βιβλίο έχει εδώ πέρα μια φωτογραφία. Αυτό ήθελα να το πω και να κλείσω, να μην πω πολλά λόγια και μεγαλώσει το βίντεο αρκετά. Οπότε όταν την εισαρχή νόμιζα ήταν πίνακα. Όταν την είδα όμω από κοντά είναι φωτογραφία. Δηλαδή είναι άνθρωποι οι οποίοι ε, κυκλοφορούν στον δρόμο. Είναι άνθρωποι σαν και εμά. Δηλαδή τόσο καλά ε, σχεδιασμένο το εξώφυλλο που δεν ξέρω αν θα κάνω διαγωνισμό, θα του το δώσω. Πραγματικά πολύ ωραίο βιβλίο και έτσι πως το έχουν φτιάξει και από μέσα. Ένα βιβλίο που κατάλαβα γιατί προξένησε τόσο πολύ αντίδραση και τόσο πολύ φασαρία, γιατί μπορεί να δώσει ελπίδα. Είναι ένα βιβλίο που μπορεί να κάνει έναν καθημερινό άνθρωπο να πιστέψει ότι οι δυσκολίες που περνάει δεν είναι χωρίς λόγο. Είναι ένα βιβλίο ελπίδα, ένα βιβλίο αγάπη, ένα βιβλίο που... που σε κάνει να βρει σκοπό. Ένα βιβλίο που μπορεί και να μείνει πολύ με τα τέλο πάντων θεολογικά και να μην τα δέχεσαι και να μην τα αναγνωρίζει. Αλλά μέσα σε αυτό το βιβλίο θα βρει και τέτοιον άνθρωπο. Θα βρει και έναν άνθρωπο σαν και σένα. Γιατί αυτό το βιβλίο είναι οι καθημερινοί άνθρωποι. Είναι οι άνθρωποι, εσύ, εγώ. Ο δίπλα, ο γείτονα, είμαστε όλοι εμεί. Πραγματικά αυτό το βιβλίο το αγάπησα πάρα πολύ. Σκέφτομαι να το δώσω και σε διαγωνισμό. Πιστεύω ότι είναι ένα βιβλίο που πρέπει να το διαβάσετε όλοι. Παρ' όλα αυτά, ο καθένα είναι ελεύθερο να κάνει τι επιλογέ του και καταλαβαίνω ότι επειδή έχει τη λέξη Άγιο, πολλοί είναι τόσο προκατηλημένοι, τόσο προκατηλημένοι που αποκλείεται να το. Δηλαδή ούτε καν να μπουν στον κόπο να διαβάσουν τη λέει από πίσω. Θα δουν το άγι και γεια σα. Ε, οπότε εγώ θα σας το προτείνω γιατί θέλω να διαβάζετε και τέτοια βιβλία, διαβάστε και τα άλλα που διαβάζετε και τα, έχετε, τα αγοράζετε με το κιλό, αλλά διαβάστε και τέτοια βιβλία, διαβάστε και από εδώ, από εδώ θα εφοληθείτε, από εδώ θα μπορέσετε να κοιμηθείτε καλά το βράδυ, από εδώ θα μπορέσετε να πάρετε δύναμη, από εδώ θα μπορέσετε να έχετε στόχο στη ζωή σας, από εδώ θα πάρετε φως. Μάθετε λίγο να ψάχνετε και το φως. Αυτά από μας. Thumb up για αυτό το βιβλίο ένα βιβλίο πάρα 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 πολύ ωραίο, ένα βιβλίο συγκινητικό ένα βιβλίο που θα σας αρέσει ένα βιβλίο ε, το οποίο είναι μοναδικό στο είδος του ένα βιβλίο που μιλάει για καθημερινούς ανθρώπους σαν και εμάς, ένα βιβλίο με παραδείγματα ένα βιβλίο που θα σας δώσει κουράγιο, ένα βιβλίο που δεν πειράζει που αναφέρει κάποιες ιστορίες και κάποιες ζωές ανθρώπων γιατί πολλά πράγματα τα ζούμε όλοι, πολλά πράγματα είναι ίδια σε πολλούς. Δεν είναι κακό να μαθαίνουμε το τι περνάμε μεταξύ μας και να παίρνουμε κουράγιο. Αυτά. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε καλά, να περνάτε όμορφα, να διαβάζετε τα βιβλία σας, να κάνετε like και share και να μας γράψετε στα σχόλια ποιο βιβλίο θέλετε να διαβάζουμε για να κάνουμε το επόμενο book review μας. Μέχρι τότε, γεια σας!